Υπήρχε. Δεν έχουμε παίξει κόκκινο χαλί για ακόμα. Να δούμε. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο Φουρέιρα, παιδιά, να σχολιάσουμε με το φόρεμα, το μπλε σκούρο. Το βίντεο κλιπ είναι της... Ελένη Φουρέιρα! Χαρητήρια. Τι να πω, θέλω να ρίξω μια χορογραφία τώρα. Θέλω να πετάξω λίγο μαλλί. Θέλω να κάνω sexy in the rust. Αλλά επειδή σε λίγο εμφανίζομαι και εμφανίζομαι πολύ sexy, λέω να το κρατήσω για έκπληξη. Είσαι θεά. Λοιπόν, επειδή πριν ευχαρίστησα τους ανθρώπους, σ' αγαπώ, Φίλιππε. Θέλω λίγο τα χέρια ψηλά από το fan club μου. Σας αγαπώ πολύ! Θα προσπαθήσω να τον ανοίξω τώρα. Σε βοηθήσω. Τρέμουν τα χεράκια μου, έχω άγχος. Θες να κρατήσεις αυτό. Ναι. Σε έχω κάνει σαν γαϊδουράκι. Σαν... σαν γιατί. Δεν είσαι. Το σαν γαϊδουρά... Κράτα κι αυτό. Όπως βλέπετε, είναι πολύ καλά σφραγισμένο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα αποτελέσματα από πριν. Είναι για την αγωνία σας, να την εντείνουμε λίγο περισσότερο. So. Ladies and gentlemen. And the winner is... Reggaeton Ελένη Φουρέιρα! Το χέρι μου. Είναι πολύ σημαντικό βραβείο αυτό για μένα. Γιατί ήμουν ανάμεσα με την Έλληνα Παπαρίζου που τη λατρεύω. Ήμουνα με το Σάκη Ρουβά που τον λατρεύω. Είναι μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βραβείο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχεις πάρει πλάκα. Άσχημη κοπέλα με λαχανικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα σώμα χάλια, ένα πόδι χοντρό. Είναι ωραία που άνοιξε. Και έτσι το στυλ τη, το μαλλί τη, το σκούρινε, το ίσωσε πάρα πολύ. Έχει φύγει λίγο από αυτή τη σύγκριση που τη κάνανε στην αρχή με την Beyoncé. Και τώρα έτσι ήταν λίγο και στη σκηνή, ας πούμε, εδώ που βρέθηκε μετά, ήταν λίγο πιο γκέισα. Το συζητούσανε το μαλλί γύρω στις 2 εβδομάδες. Α, ναι. Γιατί ήταν να το κάνουν ή πολύ ξανθό ή πολύ μελαχρινό. Όχι πολύ ξανθό. Όχι. Ωραία. Τι έχει κάνει η Μελίνα το Μέγκα. Βγήκε σαν Queen of the Damned. Την έχετε δει την ταινία. Είναι αυτή ακριβώς. Και τα παπούτσια. Τα παπούτσια είναι αυτά. Είναι μία από τις πρώτες ταινίες με βρικόλακες κτλ. Α,
εκείνη με την. Με τη συγχωρεμένη, την Αλάια. Αχ, τι ωραία που βγήκε. Αυτό το παπούτσι, το χρυσό. Το πατούμενο αυτό, τι είναι. Τι είναι αυτό. Χριστιαν Λουμπουτάν. Χριστιαν Λουμπουτάν. Και είναι πάνω από 1500 ευρώ κοστίζει το συγκεκριμένο και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το ένα και τα δύο μαζί. 3.000 το ζευγάρι ή όλο μαζί. Όλο μαζί. Αλλά. Κόψω χρονιά. Ελπίζω να μην το αγόρασε. Το παραχώρησα μόνο για τη βραδιά. Όπως όλοι που έχουμε δανεικά. Είναι το μπαμπάκι της αυτοκούτας. Και παραπάνω, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι κανένας από όλους εμάς που πήγαμε χθες εκεί δεν φόραγε δικά του ρούχα. Να τα λέμε και εννοείται. Πολύ σημαντικό. Φοράμε ρούχα που μας δίνουν οι εταιρείες. Έχουμε αυτή την τύχη για να τα διαφημίζουμε. Παπούτσια, τσάντες, δηλαδή είναι όλο το promotion των εταιριών. Βασίζεται. Το καλύτερο promotion. Ναι, είναι ένα καλό promotion των μεγάλων εταιριών. Να τα φοράνε τα ρούχα οι επώνυμοι. Μάλιστα. Από εκεί πέρα παπούτσι. Είναι δικό μας χρέος. Να τα βάλουμε σωστά. Δεν μου λες, δηλαδή ο στυλίστας της κατάφερε να της φέρει τέτοιο παπούτσι από το εξωτερικό για να το βάλει. Θεωρώ ότι η Ελένη Φουρέιρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται μπορεί να έχει ό,τι παπούτσι θέλει. Και ό,τι ρούχο μπορεί να φανταστεί. Πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι θέλουν να την ντύσουν. Λοιπόν, μας άρεσες πολύ. θα πω. Τους πω. Μου δίνει και 44. Και δεν είδαμε την εμφάνιση στη σκηνή με το. Φόραγε ένα σαν. Χρυσό. Μαγιό. Πώ είπατε. Όχι, σαν τις χελώνες που αυτό που φοράνε. Σαν τις χελώνες. Καβούκια. Όχι, καβούκια. Κάπως. Σε τέτοιο στυλ. Δηλαδή δεν ήταν σταθερό. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Το καταλάβω. Είναι όμως πολύ χαριτωμένο όλο το θέμα, να ξέρεις. Συνέχισε. Συνέχισε πραγματικά.